Έφτασε σήμερα στη Βουλή με τον ενιαίο φόρο ακινήτων, κάτι που προκάλεσε την παρέμβαση του Πρωθυπουργού. Πριν από λίγο, μάλιστα, ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο. Θα πάμε σε λίγο στον Νίκο Υποφάντη να δούμε όλες τις πληροφορίες της τελευταίας στιγμής. Αλλά πάμε πρώτα να δούμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Χρυσόστομος Τσούφης με όλες τις αλλαγές και τις αντιδράσεις. Εν μέσω πυρών από βουλευτές της συγκυβέρνησης και της αντιπολίτευσης και με την οργή των φορολογουμένων να διωγγώνεται ώρα με την ώρα, ο Υπουργός Οικονομικών από το βήμα της Βουλής δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει στις απαραίτητες αλλαγές των ένφια. Έχουμε αναγνωρίσει πολλά λάθη που έχουν γίνει και προσπαθούμε να τα διορθώσουμε. Εγώ ήδη μάλιστα προενός μηνός επιλήθηκα του θέματος και διόρθωσα πολλά λάθη τα οποία δεν τα έχετε δει καν, τα οποία πιάνουν περίπου 2 εκατομμύρια κόσμο. Αλλά χρειάζεται πολλή δουλειά, αλλά θα το κάνουμε. Στο Υπουργείο Οικονομικών τρέχουν πυρετοδός για να συγκεντρώσουν τα πεδία στα οποία έχουν εμφανιστεί τα προβλήματα, προκειμένου να προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθώσεις για τις οποίες θα χρειαστεί ενδεχομένως νέα νομοθετική ρύθμιση. Ακόμη όμως και μετά τις όποιες αλλαγές ανακοινωθούν, θα χρειαστεί χρόνος ώστε αυτές να εφαρμοστούν στον υπολογισμό του φόρου και στη συνέχεια να γίνουν οι απαιτούμενες διορθώσεις στα εκαθαριστικά. Οι όποιες αλλαγές πάντως διαμηνύουν από το Υπουργείο Οικονομικών δεν θα αλλάξουν τον τελικό στόχο ίσπραξης τουλάχιστον 2,65 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τι θα πείτε σε ένα ζευγάρι υπερήλικων αγροτών που με συνάντησε προχθές στην Αίγινα με παλαιό σπίτι που είχε αντικειμενική αξία και φορολογούνταν για 40.000 ευρώ και τώρα του βάλατε να φορολογείται για 700.000 ευρώ και τους καλείτε να πληρώσουν 8.500 ευρώ φόρο, όσα δηλαδή είναι η σύνταξη του ΟΓΑ και για τους δύο ολόκληρο το χρόνο. Τι θα τους πείτε? Ο ένφια, επειδή είναι ένας φόρος που δεν βασίζεται στην ικανότητα να πληρώσεις στο εισόδημά σου, είναι λίγο πολύ, έχει μια δόση αυθαιρεσίας. Βασίζεται μόνο στο τι έχεις, όχι στο τι εισόδημα έχεις. Είναι προφανές, όταν γίνονται τα πράγματα σε τόσο μεγάλη έκταση, μιλάμε για 6 εκατομμύρια φορολογούμενους. Να υπάρχουν λάθη. Το μεγάλο πρόβλημα με τον υπολογισμό του φόρου έχει να κάνει με τα οικόπεδα εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού σε 457 περιοχές της χώρας. Παρότι είχαν οριστεί τιμές ζώνης ήδη από πέρυσι, εντούτοις δεν χρησιμοποιήθηκαν και ο φόρος για περίπου 4.000 οικισμούς υπολογίστηκε με βάση τις αντικειμενικές τιμές των πλησιέστερων αστικών κέντρων. Ήδη ο Πρωθυπουργός έδωσε εντολή στον Υπουργό Οικονομικών να επανέλθει από τίμηση των αξιών γης στα περσινά επίπεδα. Επιπλέον είναι πολλές οι περιπτώσεις όπου το σύστημα δεν πέρασε τη μείωση 60% του φόρου για ημιτελεία κίνητα. Να μην πληρωθεί η πρώτη δόση του ένφια μέχρι να διορθωθούν τα λάθη και να διπλασιαστούν οι δόσεις σε 10, ζητούν από τον Υπουργό Οικονομικών με ερώτησή τους 27 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αναστολή της πληρωμής της πρώτης δόσης του ένφια τουλάχιστον έως τις 30 Σεπτεμβρίου ζητά το ΠΑΣΟΚ. Η Γενική Γραμματέας Εσόδων δεν είναι σε ασυλία. Οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να μπει τάξη στα οικονομικά. Ο απλός πολίτης, ο πολίτης ο οποίος σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος, δεν μπορεί να είναι εκείνος ο οποίος θα σηκώσει και τα λάθη εκείνων που θα έπρεπε να έχουν προβλέψει, θα έπρεπε να έχουν προτρέξει. Προκλητική χαρακτηρίζει τη στάση του Υπουργείου Οικονομικών αλλά και των κυβερνητικών βουλευτών που ψήφισαν τον ένφια, η Ένωση των Εφοριακών. Διόρθωση του ένφια πρέπει να αρχίσει με την κατάργησή του, επισημαίνει η Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων. Με βάση τη φορολόγηση την οποία ανεπιβάλλεται. Και δεν είναι μόνο ένφια. Είναι και τα χαράτσια. Είναι και η άδικη φορολογία την οποία είχατε επιβάλει πέρυσι. Είναι η αναδρομική φορολογία την οποία έχετε επιβάλει. Αυτό σύνιστα δίμευση των περιουσιών των Ελλήνων πολιτών. Τη φοροεπιδρομή στα λαϊκά εισοδήματα, στα λαϊκά στρώματα. Και ο φόρος για την ακίνητη περιουσία αυτή επιβεβαιώνει. Οι πολλοί θα πληρώσουν ακόμη περισσότερα. Για τη μικρή ακίνητη περιουσία την οποία κατέχουν. Η κυβέρνηση οφείλει να εισαγάγει στην ολομέλεια της Βουλής με το πρώτο νομοσχέδιο που θα καταθέσει διατάξεις όπου θα έρονται ακραίες τρευλώσεις και κραυγαλαίες αδικίες του ένφια να μην αρκεστεί στην απαγγελία αλλαγών αφού πρώτα υπάρξει εφαρμογή του νόμου. Υπερψηφίστηκε, όπως είπαμε πριν από λίγο, το πολυνομοσχέδιο. Θα συνδεθούμε τώρα με τον Τίμο Παπαδόπουλο, ο οποίος θα μας δώσει απίστευτους αριθμούς διαφορά στο τι ήρθε σε κάποιον Έλληνα πολίτη να ψηφίσει. 270 ήταν πέρσι, 18.500 φέτος. Και αυτά τα λάθη τώρα, Νίκο Υποφάντη, καλούνται να διορθώσουν. Αλλά να ξεκινήσουμε με το πολυνομοσχέδιο, που είχε και κάποιες αντικαταστάσεις της τελευταίας στιγμής. Βεβαίως, αντικαταστάσεις της τελευταίας στιγμής. Ο κ. Κυριαζίδης, ο οποίος προέρχεται από τον κλάδο των αστυνομικών, λίγο λοιπόν
πριν κληθεί να υπερψηφίσει το νομοσχέδιο, ζήτησε αντικατάσταση, αντικαταστάθηκε από την Νέα Δημοκρατία με άλλον βουλευτή, γιατί ο κ. Κυριαζίδης δεν θα ψήφιζε το άρθρο που αφορά τα επικουρικά των αστυνομικών. Μάλιστα, υπήρξε και ένα επεισόδιο εδώ στην Βουλή, όταν οι συνδικαλιστές των αστυνομικών, των πυροσβεστών και των λιμενικών βρίσκονταν μέσα στο περιστήλιο της Βουλής. Κάθε βουλευτής που έβγαινε στο περιστήλιο της Βουλής, πηγαίνοντας είτε προς το καφενείο της Βουλής είτε προς τους διαδρόμους, τότε δεχόταν μια επίθεση από τους αστυνομικούς και ζήτησε ο κύριος Μπούρας, ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας, να απομακρυνθούν από το φρούραγμα της Βουλής, να απομακρυνθούν οι συνδικαλιστές. Βεβαίως πήγανε σε κάποιον άλλο χώρο και αμέσως μετά μας ανακοίνωσαν οι συνδικαλιστές των αστυνομικών ότι θα προχωρήσουν σε απεργιακές κινητοποιήσεις διαρκείας που δεν θα πλύνουν το συνέστημα ασφάλειας των πολιτών και θα δημοσιοποιήσουν επίσημα τα ονόματα των 50 βουλευτών που υπερψήφισαν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Αυτό το οποίο μας έλεγαν νωρίτερα είναι γιατί είχαμε πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις από τους βουλευτές της ελληνικής περιφέρειας, τόσο από τη Νέα Δημοκρατία όσο και από το Πασόκ, είναι τα λάθη αυτά που θα σας περιγράψει αργότερα ο Τίμος Παπαδόπουλος. Είναι λάθη τα οποία τα μετέφεραν και στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, αλλά και στο Μέγαρο Μαξίμου. Και έτσι αναγκάστηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι να υπάρξει επικοινωνία του Κίκα Χαρδούβελη με τον Πρωθυπουργό και ο Πρωθυπουργός να δώσει εντολή ότι τουλάχιστον για τους 4.000 οικισμού εκεί όπου περιγράφονται τα περισσότερα λάθη, απίστευτα λάθη κυριολεκτικά, να γίνει η αντικειμενική, μάλλον να υπολογιστεί ο έμφυα με την αντικειμενική αξία του 2013 και όχι με το 2014. Και αυτό αφορά, Νίκο, σε περίπου 4.000 περιοχές, έτσι. 4.000 περιοχές, αλλά υπήρχε και άλλη μια ρύθμιση η οποία ήταν πάρα πολύ σημαντική και αφορά τον επιχειρηματικό κόσμο, συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Το Υπουργείο λοιπόν Οικονομικών την τελευταία στιγμή με ρύθμιση νομοθετική, τι προχωράει, δεν θα καταβάλουν φόρο προστιθέμενες αξίες όσες επιχειρήσεις το 2013 έχουν καταγραφεί με εισόδημα έως 10.000 ευρώ. Αυτό το σημαίνει ότι 400.000 επιχειρήσεις θα απαλλαγούν από αυτόν το βραχνά που να απασχολήσουν προσωπικό, να καταθέσουν και εκείνες φόρο προστιθέμενες αξίες κτλ. Καταλαβαίνετε εδώ ότι θα υπάρχουν στοχευμένοι έλεγχοι για επιχειρήσεις οι οποίες θα βρεθούν να βρίσκονται από τις 15.000 στις 10.000 ευρώ. Αλλά εκεί πραγματικά, από ό,τι μας είπε ο κ. Χαρδούβελης, είναι κάτι το οποίο θα δώσει τρομερή ανάσταση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το οποίο το έχει ζητήσει ο επιχειρηματικός κόσμος. Λοιπόν, για να πάμε τώρα σε αυτή την εξωφρενική περίπτωση, Τίμω Παπαδόπουλε. Είναι πραγματικά, Εύα, μια εξωφρενική περίπτωση. Και δεν είναι η μόνη, από ό,τι φαίνεται. Και δεν είναι η μόνη. Αφορά έναν αγρότη στον Βούναργο Ηλίας, κοντά στον Πύργο. Ο άνθρωπος πλήρωσε πέρυσι φόρο ακίνητης περιουσίας 270 ευρώ και καλείται φέτος να πληρώσει για την ίδια ακριβώς περιουσία, περίπου 12,5 στρέμματα, 18.750 ευρώ. Βλέπουμε τι πλήρωσε πέρυσι το 2013 φόρο ακίνητης περιουσίας. Του ήρθε να πληρώσει 275 ευρώ. Αυτά προέκυψαν από 5 στρέμματα που είχε στον Βούναργο, όπου έχει και το σπίτι του, 120 τετραγωνικά μέτρα, και άλλα 7,5 στρέμματα όπου διατηρεί τα χωράφια του, συγκεκριμένα ο αγρότης καλλιεργεί καρπούζια. Πέρυσι λοιπόν, κάναμε τον υπολογισμό, το στρέμμα υπολογίστηκε με περίπου 23.000 ευρώ το στρέμμα. Πάμε να δούμε στο επόμενο γραφικό που έχουμε ετοιμάσει τι έγινε φέτος με τον ένφια, με τον ενίο φόρο ακινήτων. Για την ίδια ακίνητη περιουσία, για τα ίδια στρέμματα, καλείται αυτός ο άνθρωπος να πληρώσει 18.580 ευρώ. Το βλέπουμε εδώ. Και αυτό γιατί υπολογίστηκε το στρέμμα με 170.000 ευρώ, 600% πάνω από την περσινή τιμή βάση της οποίας υπολογίστηκε ο ΦΑΠ του 2013. Επίσης, του προστέθηκε συμπληρωματικός φόρος, καθώς η ακίνητη περιουσία του ξεπέρασε με τις νέες τιμές τα 300.000 ευρώ. Και έτσι, ο αγρότης από τον Βούναργο, στη θέση του οποίου πρέπει να σου πω, βρίσκονται πολλοί άνθρωποι σε χωριά γύρω από τον Πύργο και όχι μόνο, πρέπει να πληρώσει 18.580 ευρώ, ή αλλιώς το εκαθαριστικό που του ήρθε, το βλέπουμε αυτή τη στιγμή, προβλέπει 5 δόσεις των 3.716 ευρώ. Το ζητούμενο όμως, Τίμω, δεν είναι μόνο τώρα οι αλλαγές που θα φέρουν, αλλά και πώς θα γίνουν αυτές οι αλλαγές. Δηλαδή, θα είναι έτοιμο το τάξη στην πρώτη δόση που πρέπει να την πληρώσουμε 31 Αυγούστου, ώστε ο άνθρωπος αυτός να μην χρειαστεί να πληρώσει αυτό το εξωφρενικό ποσό διατόσο, γιατί ακούσαμε ότι στην αρχή θα πληρώσουμε, λέει, σύμφωνα με τον λάθος υπολογισμό την πρώτη δόση και μετά, λέει, θα αφαιρεθεί το ποσό συμψηφιστικά. Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Σκέψου να έχει έρθει πρώτη δόση 3.700 ευρώ και να πρέπει να την πληρώσεις για να διορθωθεί στη συνέχεια το λάθος. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα όταν αφορά τέτοια καθαριστικά και πρέπει να το λάβει υπόψη το Υπουργείο Οικονομικών. Να σας ευχαριστήσω και τους δύο πάρα πολύ για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Το κλίμα όμως.